Λοιπόν, θα συγκρίνουμε στα γρήγορα τα Van Skate High, το απλό και το MTE ή ΜΕ. Έτσι. Λοιπόν, μπαμ. Το απλό, το είπα απλό, όχι επειδή είναι απλό, παπουτσάρα είναι. Απλώς αυτό είναι ακόμα πιο δυνατό. Υπάρχει και ένα που λέγεται Pro. Εκείνο, άστο, δεν υπάρχει. Ακόμα πιο δυνατό. Θα σας πω τις διαφορές στα γρήγορα. Στην ουσία οι διαφορές, οι πολύ σοβαρές, είναι ότι το απλό δεν έχει επένδυση γούνα, ενώ αυτό έχει, το MTE. Αυτό είναι αδιάβροχο και έχει τις τεχνολογίες που έχει, την αντικατασμική, τον πάτο, τις οποίες εδώ δεν υπάρχει. Εδώ είναι όλα απλά. Αλλά απλά τι εννοούμε απλά. Απλά για αυτή την κατηγορία. Γιατί αυτό είναι καλύτερο από πάρα πολλά άλλα sneaker. Για να μην γελιόμαστε. Αλλά αυτό είναι κορυφαίο. Αυτό είναι το 2. Δεν είναι το νούμερο 10, είναι το νούμερο 2. Αυτό εννοώ. Είναι αυτό είναι το 1. Η σοβαρή διαφορά αυτή είναι, στην ουσία. Η επένδυση και η διαβροχοποίηση, πιστεύω εγώ. Έτσι, διότι η εφαρμογή διαφέρει λίγο, επειδή το MTE έχει ένα πόντο περισσότερο, αλλά δεν σε επηρεάζει στο βήμα. Αυτή είναι μια τρίτη διαφορά. Η γλώσσα είναι η επένδυση, αλλά δεν θα το αναφέρω γιατί είπα ότι γενικώς έχει επένδυση αυτό σε σχέση με αυτό. Από την άλλη, αυτό είναι πιο ελαφρύ από αυτό και καλοκαιρινό. Και πιο καλοκαιρινό, ας πούμε. Για καλοκαίρι αυτό. Όχι αυτό, με αυτό θα ψηθείς. Διότι αυτό είναι να σε προστατεύει. Καθαρά είναι για χειμώνα. Επίσης, με αυτό υποθέτουμε ότι δεν μπορείς να μπεις στα χιόνια, ενώ με αυτό μπαίνεις. Και η τέταρτη σοβαρή διαφορά, στην ουσία, είναι οι εξωτερικές σόλες. Τις βλέπετε ξεκάθαρα. Η μία είναι λεία, από κάτω του απλού, και το από πάνω είναι όλοι με εξογκώματα και πολύ γεροί. Το ίδιο μοτίβο είναι, απλώς η πάνω είναι με εξογκώματα αυτό το μοτίβο. Αν το παρατηρήσετε, είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο. Τώρα. Δεν υπάρχει άλλη αλλαγή. Τα κορδόνια είναι ίδια, η αίσθηση είναι ίδια, το ύψος είναι το ίδιο, το κλείδωμα είναι το ίδιο. Τις φτέρνες δεν τις συγκρίνω, διότι λόγω της επένδυσης του MT εννοείται ότι η φτέρνα εδώ έχει καλύτερη αίσθηση. Γενικώς, άμα θέλεις αίσθηση ελαφριά, θα πάρεις το Classic. Το Skate High, το κλασικό. Άμα θέλεις την αίσθηση την πιο παπουτσίλα, γερό παπούτσι ας πούμε, να το πω έτσι, θα πάρεις αυτό. Αλλά επειδή μιλάμε για παπούτσια που κάνουν συγκεκριμένη δουλειά και είναι για εποχής, εντάξει, δεν μπορείς να υπολογίσεις τώρα αυτό εδώ με την επένδυση να πάει καλοκαίρι, θα πεθάνεις. Έτσι. Εγώ προτείνω να τα πάρετε και τα δύο. Δηλαδή να βάλετε στόχο να μαζέψετε λεφτά σιγά σιγά και όσο χρειαστεί, μην φανταστείτε ότι θα αποσυρθούν και να αποσυρθούν αυτά, θα βγουν πάλι αυτή η σειρά, θα συνεχίσει να βγάζει. Και ξεχασμένα να τα βρείτε σε κανένα μαγαζί, τσιμπήστε τα. Αν μπορέσετε. Μπορείτε το ένα, πάρτε το ένα και στοχεύστε να πάρετε και το άλλο. Αυτά είναι πραγματικά κορυφαία, ειδικά για μποτάκια. Όσοι και όσοι φορούν μποτάκι, θα με θυμηθούν. Αν στα άλλα παπούτσια έχω επιφύλαξη, εδώ η μόνη μου επιφύλαξη είναι το σουέντ. Διότι το σουέντ ως γνωστόν, άμα χαλάσει, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Όμως, έχει σημασία το χρώμα. Για παράδειγμα, το σουέντ το μαύρο και το γκρι και το λευκό το φτιάχνουν πολύ εύκολα. Το μπορντό, το κόκκινο και το μπλε είναι η χειρότερη περίπτωση, αν χαλάσει. Από εκεί και πέρα, να κοιτάτε και βροχές. Και εδώ έρχεται αυτό που σε βγάζει από την ανησυχία του νερού. Γι' αυτό και αυτό το πας για καλοκαίρι ή για εξόδους. Τώρα είναι και το βάρος και όλο το γούστο του καθενός, έτσι. Γιατί τώρα άμα συνηθίσεις σε τέτοιο στυλ, μετά δεν πρόκειται να συνηθίσεις εδώ. Άμα αυτό δεν σου καίει το πόδι γιατί θερμαίνει πολύ, σε ζεσταίνει γιατί είναι για χειμώνα καθαρά, δεν θα πήγαινες εδώ πιθανό. Αν όμως δεν είχε βγει αυτό θα φοράγαμε χειμώνα καλοκαίρι. Είναι αλήθεια ή όχι? Τώρα από εκεί και πέρα, γι' αυτό λέω και τα δύο. Και αν μπορείτε γενικά, πάρτε το Pro, πάρτε κάποιο άλλο. Τώρα τελευταία έχω παρατηρήσει ότι ένα μαγαζί που λέγεται The Athlete's Foot, νομίζω είναι στην Ερμού και αυτό,
ξαφνικά τα ρίχνει τα βάντς. Παρατηρήστε το. Και νομίζω ότι αυτό είναι μαγαζί του Ίντερσπορτ. Είναι παράρτημα του Ίντερσπορτ. Να το ξέρετε και αυτό. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για τα δύο σούπερ μπακούθια, σούπερ sneakers. Πολύ ευχαριστημένος και από τα δύο. Δεν μπορώ να προτείνω κάτι άλλο μετά από αυτά σε μποτάκι. Ίσως κάτι σε Timberland. Δεν βρίσκω κάτι. Δηλαδή από Nike και Adidas μποτάκια, εντάξει. Η Adidas μετά από αυτά θα πω εγώ, σαν ποιότητα. Η Nike είναι πιο φθήνια. Αλλά επειδή εδώ μιλάμε για την τέλεια εφαρμογή, πάμε εδώ κατευθείαν, ούτε Adidas ούτε τίποτα. Γιατί για μένα μετράει πολύ αυτό. Πρώτα η εφαρμογή, μετά το lockdown, αυτά κοιτάω εγώ. Με βάση τα γούστα σας, κρίνετε. Αν σας αρέσουν, στοχεύστε και για τα δύο. Αν δεν μπορείτε και τα δύο, πάρτε αυτό, το απλό, για να δείτε κιόλας τι παίζει. Αλλά επειδή σίγουρα μπορεί, πες ότι δεν μείνεις ευχαριστημένος ή ευχαριστημένη, θα αδικήσεις αυτό. Γιατί είναι καλύτερο, το νικάει. Αυτό είναι πιο ολοκληρωμένο. Αν είσαι άτομο που αναζητάς ολοκληρωμένα παπούθια γενικά, τότε έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, γιατί ό,τι και να πάρεις εσύ, πάντα θα έχεις τη σωστή αίσθηση, θα είναι γερό, ποτέ δεν θα εστερεί πουθενά. Μπορείτε να στοχεύετε και έτσι. Να μην σκορπάτε λεφτά για τέτοια, για πιο φθηνά, ας πούμε, θεωρητικά φθηνά, γιατί στα ύψη είναι οι τιμές τους, δεν είναι ακριβώς φθηνά. Αλλά όταν πάτε εδώ, σίγουρα δεν μετανιώνετε. Βέβαια, είναι και το τι θέλεις, έτσι. Τώρα με γούνα δεν μπορείς να το έχεις όλο τον χρόνο, εννοείται, δεν θα αντέξεις μαζί του. Αλλά γι' αυτό βγαίνουν αυτά. Τώρα οι εταιρείες γιατί δεν βγάζουν ένα τέτοιο δυνατό που να είναι όμως και για όλες τις εποχές. Αφήστε, ξέρετε τις απαντήσεις. Λοιπόν, αυτά τα λίγα.